Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα νηστίσιμο μουσακά και πραγματικά αυτός ο μουσακάς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον κανονικό μουσακά, γιατί σε γεύση θα είναι ακριβώς ο ίδιος, απλά θα αλλάξουμε τα υλικά μας. Δεν θα βάλουμε τίποτα ζωικό μέσα και θα γίνει πεντανόστιμο. Πάρτε χαρτί και μολύβι, σημειώστε τα υλικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Για το νηστίσιμο μουσακά θα χρειαστούμε: για τη σάλτσα μανιταριών, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κιλό μανιτάρια σαμπινιόν, 1 στίξ σέλερι, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, αλάτι και πιπέρι. Για τις μελιτζάνες θα χρειαστούμε 2 μελιτζάνες, αλάτι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 1/4 από ένα ματσάκι βασιλικό. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, 50 γραμμάρια μαργαρίνη, αλάτι, πιπέρι, 200 γραμμάρια γάλα σόγιας, 1 πρέζα μασχοκάριδο και 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη γανάρα πάνω στη φωτιά. Full extra. Και πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι θα κάνουμε για να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, ο μουσακάς, τι ζωικό έχει μέσα? Κιμά. Ο κιμάς. Ο κιμάς θα αντικατασταθεί με μανιτάρια. Τι άλλο ζωικό έχει? Μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ. Αντί για μπεσαμέλ θα κάνουμε ένα πουρέ πατάτας που ουσιαστικά θα βάλουμε από πάνω. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω μαχαίρι. Και πάμε να ετοιμάσουμε τον κιμά μας. Για τον κιμά, ουσιαστικά θα φτιάξουμε ένα ντιξέλ μανιταριών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι το ντιξέλ. Δεν γνωρίζετε. Ντιξέλ είναι η διαδικασία που ουσιαστικά παίρνουμε τα μανιτάρια και συγκεντρώνουμε τη γεύση τους, βράζοντάς τα για αρκετή ώρα. Βγάζουμε την υγρασία, αφήνουμε μόνο μανιτάρι και φτιάχνουμε ένα πελτέ από μανιτάρια. Πολύ απλά σας το είπα, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε. Αντί να χρησιμοποιήσουμε αποξηραμένα μανιτάρια που είναι αρκετά ακριβά, θεώρησα ότι είναι πιο εύκολο να σας μάθω να κάνετε ένα ντιξέλ μανιταριών. Λοιπόν, ελαιόλαδο, εδώ. Όχι πολύ. Όσο 2 κουταλιές σούπας είναι αρκετές. Θα ρίξω μέσα στο κρεμμύδι. Μία σκελίδα σκόρδο. Σοτάρουμε καλά. Και όση ώρα σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, πάμε να ετοιμάσουμε τα μανιτάρια. Έχουμε μανιταράκια και δεν θέλω να τα βάλετε όλα μαζί στο μίξερ. Τα βάζετε σε δόσεις. Θέλω να τα σπάσουμε σε κομμάτια, όχι να τα λιώσουμε τελείως. Οπότε βάζουμε στο μίξερ και πάμε. Και μόλις δούμε ότι σπάσουν τα μανιτάρια, άμα μείνουν κάποια μεγάλα κομμάτια, δεν συνεχίζουμε μέχρι που να σπάσουν και αυτά. Αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε τα μανιτάρια μας και τα ρίχνουμε μέσα. Θέλω να υπάρχει σώμα στα μανιτάρια, να μου δίνει την αίσθηση ότι τρώω πραγματικό κιμά. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μέχρι που να τελειώσω όλα μου τα μανιτάρια. Εδώ, λίγα-λίγα, μέσα, χτυπάω και βάζω. Και αυτό μέσα, εδώ. Και η τελευταία μας δόση. Τέλεια. Και έχω λίγο σέλερι. Θα ψιλοκόψω και το σέλερι να πάει μέσα. Και αυτό μέσα. Και τώρα περιμένουμε γύρω στα 15 με 20 λεπτάκια μέχρι που να εξατμιστεί τελείως όλη η υγρασία από τα μανιτάρια μας και να μείνει περίπου το 1/4, 1/5 από τον όγκο που βλέπετε τώρα. Πρέπει να πέσει πολύ ο όγκος, να συμπυκνωθεί η γεύση από τα μανιτάρια και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε κανονικά τον κιμά μας και ουσιαστικά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το μουσακά μας. Και το ντιξέλ μανιταριών μας είναι έτοιμο και μόλις είναι έτοιμο και εξατμίσει όλη την υγρασία, τότε πάντα σβήνουμε με κρασάκι. Ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με το ριζότο. Με το που χάσει όλη την υγρασία
Και είναι στεγνό το μανιτάρι τελείως. Ρίχνουμε λίγη υγρασία το κρασάκι μας και περιμένουμε ξανά να κάνει τι, να εξατμιστεί. Απαραίτητο να εξατμιστεί. Και όση ώρα κάνει να εξατμιστεί, ήρθε η ώρα να ρίξουμε και τον πελτέ μας. Πελτέ ντομάτας πάει μέσα και πρέπει να το σοτάρουμε, να γίνει ωραίος και αυτό, σεξι, και να δέσει συνέχεια τη σάλτσα μας. Οπότε ανακατέψτε τον πελτέ μαζί με τα μανιτάρια εδώ. Πιστέψτε με, τόσο λίγο πελτέ που βάλαμε να κάνει διαφορά στη συνταγή μας, γιατί θα δέσει το φαγητό μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσω ελάχιστη ζάχαρη. Περίπου μία κουταλιά του γλυκού θέλω ζάχαρη μέσα, γιατί θα ρίξουμε την ντομάτα, που η ντομάτα είναι κονσέρβα, οπότε πάντα λίγο ξενίζει η κονσέρβα και θέλουμε να την ισορροπήσουμε. Οπότε ρίχνω και την ντομάτα μου μέσα. Εδώ, ανακατεύω. Χαμηλώνω τη φωτιά μου αρκετά. Και τι δεν έχω βάλει καθόλου στη συνταγή? Αλάτι και πιπέρι. Ήρθε η ώρα να αλατοπιπερώσουμε. Ποτέ να κάνουμε διξέλ, δεν αλατοπιπερώνουμε στην αρχή, γιατί πραγματικά πάντα μπερδευόμαστε με τον όγκο των μανιταριών. Θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ποσότητα και βάζουμε πάρα πολύ αλάτι. Οπότε αλατίζουμε πάντα στο τέλος για να έχουμε κανονική εικόνα για το πόσο πρέπει να αλατίσουμε. Εδώ πέρα είναι ο κιμάς μας, ουσιαστικά οι μπολονές, για να κάνουμε το μουσακά. Πώς σας φαίνεται σαν διαδικασία? Είναι πάρα πολύ έξυπνος τώρα, πείτε. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Το επόμενο υλικό που θα ετοιμάσουμε είναι η μελιτζάνα. Η μελιτζάνα που βάζουμε στο μουσακά πάντα είναι deep fried. Τη στιγανίζουμε σε πάρα πολύ λάδι. Εγώ σήμερα δεν θα τη στιγανίσω. Θα τη ψήσω σε μια γκριγέρα. Θέλω να έχει λίγες θερμίδες στο φαγητό μου. Εσείς βέβαια, άμα δεν σας ενδιαφέρουν οι θερμίδες και θέλετε να το κάνετε έτσι πιο μπαμπάτσικο, μπορείτε άνετα να τη στιγανίσετε. Οπότε θέλω μελιτζάνες εδώ. Θα κόψω φέτες. Τέλεια. Αλάτι. Έλαιο λαδό. Και δεν θέλω να το παρακάνετε στο λάδι. Ίσα-ίσα να ρίξετε λίγο λάδι. Θέλουμε να κερδίσουμε θερμίδες ή μάλλον να χάσουμε θερμίδες από το φαγητό μας. Οπότε προσεκτικά θα δώσω ωραίο χρώμα στην γκριγέρα και θα ψήσω τις μελιτζάνες μου. Εδώ και εδώ. Η νηστίσιμη μπολονές μας εδώ πέρα θέλει περίπου 5 με 10 λεπτάκια για να είναι έτοιμη. Θέλω και άλλα 10 λεπτάκια για να ψήσω τις μελιτζάνες. Οπότε μόλις ψήσω τις μελιτζάνες και είναι έτοιμη και η σάλτσα μου, θα πάω να συνθέσω ουσιαστικά το φαγητό μου. Διαλέγουμε τις μελιτζάνες εκείνες που είναι σχετικά σκληρές, με λία φλούδα, χωρίς ζάρες, γδαρσίματα και σκουρόχρωμες κοιλίδες. Όσες είναι μαλακές, με θαμπή φλούδα, κατά πάσα πιθανότητα έχουν οριμάσει πολύ και έχουν πικρίσει. Και οι μελιτζάνες μου είναι σχεδόν έτοιμες εδώ, τελευταίες τρεις είναι αυτές. Θέλω 6 πολύ όμορφες να κρατήσω για το τέλος, θα κρατήσω αυτές τις 3. Θα βάλω και 1, 2, 3 και αυτές. Και πάμε να στήσουμε το φαγητό μας. Πολύ απλά, θα πάρετε στο ταψάκι σας εδώ πέρα και θα ρίξετε λίγο λάδι κάτω, εδώ, φρέσκο ελαιόλαδο. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε οι μελιτζάνες να είναι 100% ψημένες. Θυμάμαι μια φορά χαρακτηριστικά που ήθελε ο πατέρας μου να κάνει μια φορά μουσακά στο σπίτι και το παίζε πάρα πολύ μάγκα στη μαμά μου και λέει, εγώ λέει, τις μελιτζάνες δεν τις ψήνω, τις βάζω μέσα. Και λέει η μητέρα μου, λέει, μα δεν μπορούν να ψηθούν οι μελιτζάνες άμα είναι ομές μετά μέσα στο φούρνο. Δεν ξέρεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Και λέει, δεν θα βάλω μόνο τις μελιτζάνες ομές, θα βάλω και τις πατάτες ομές. Και στο τέλος, καταλαβαίνετε ότι ο μουσακάς που φάγαμε ήταν ο πιο αστείος που υπήρχε. Φάγαμε το πάνω που ήταν η μπεσαμέλ και όλο το υπόλοιπο, αλλά από κάτω δεν είχε τίποτα να φάμε γιατί ήταν όλα ομά. Οπότε μην το κάνετε το λάθος, πρέπει να είναι 100% ψημένες. Οπότε θέλω να δώσετε χρόνο στο τηγανάκι σας, γιατί πρέπει να είναι 100% ψημένες σε αυτό το σημείο. Τέλεια. Βάλαμε τις μελιτζάνες από κάτω και τώρα ήρθε η ώρα από πάνω να απλώσουμε τι στον κιμά μας. Ο κιμάς είναι έτοιμος, σβήνουμε το μάτι εδώ. Και σε αυτό το σημείο, όντως, άμα δοκιμάσετε, θα πάθετε σοκ. Γιατί ο κιμάς θυμίζει πάρα πολύ κανονική μπολονές. Απλά είναι με μανιτάρια, είναι πάρα πολύ γευστικό, πάρα πολύ θρεπτικό. Και σε αυτό το σημείο τι πρέπει να κάνουμε? Βασιλικός, κυρίες και κύριοι. Ο βασιλικός αγαπάει αυτή τη συνταγή και η συνταγή αγαπάει τον βασιλικό. Θέλουμε αρκετό βασιλικό. Άμα δεν έχετε βασιλικό, μπορείτε να βάλετε ρίγανη ή θυμάρι. Αλλά ο βασιλικός είναι αμυγός το μυρωδικό που πρέπει να βάλουμε σε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, μπόλικο βασιλικό από πάνω, εδώ. Πιστέψτε με, θα κάνει τη διαφορά, καθώς θα ψήνετε, θα δίνει γεύση μέσα και στον κιμά μας.
στο νηστίσιμο κιμά, αλλά και βέβαια σε όλο μας το φαγητό. Τώρα, καθώς ρίξαμε το βασιλικό, θέλω να κάνετε άλλη μία κίνηση, λίγο ελαιόλαδο. Μία σταγιά, εδώ. Και τελευταίες μολυτζάνες είναι και αυτές έτοιμες. Εδώ και εδώ και εδώ. Σβήνω το μάτι. Και ήρθε η ώρα για την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ μας είναι πανεύκολη και σαν βάση έχει την πατάτα. Έχω βράσει λίγες πατάτες εδώ πέρα και όσο είναι καυτές οι πατάτες, γιατί πρέπει να είναι καυτές, παίρνουμε και τις λιώνουμε κατευθείαν, όπως είναι. Γιατί άμα δεν είναι ζεστές οι πατάτες, δεν λιώνουν εύκολα. Τις λιώνουμε καλά και θα προσθέσουμε λίγο μαργαρίνη, εδώ, για να μπορέσει η ζεστή πατάτα να λιώσει και τη μαργαρίνη μας. Και με το που λιώσει η μαργαρίνη μας, τι δεν έχουμε βάλει μέσα? Αλατάκι και πιπέρι βέβαια. Μπόλικο πιπέρι. Και αλάτι. Και Παναγία μου, θα βγει μία συνταγή αυτή φανταστική. Τώρα, το πρόβλημα που έχουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι επειδή δεν έχει αρκετή υγρασία εδώ πέρα η μπεσαμέλ μας, δεν θα μπορέσει να απλωθεί ομοιόμορφα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βοηθήσουμε λίγο με υγρασία. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε ή νεράκι ή λίγο γάλα σόγιας. Οπότε ρίχνουμε το γάλα μας μέσα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανακατεύοντας θα κάνουμε μία ρευστή μπεσαμέλ. Ανακατεύουμε καλά και επειδή θέλουμε να κάνουμε μία μπεσαμέλ πρέπει να βάλουμε και λίγο μασκοκάρι εδώ μέσα. Και ήρθε η ώρα να το κάνουμε βελούδινο. Πώς? Νταντάν! Ράβ το μπλέντερ. Και χτυπάμε πολύ καλά. Τέλεια. Και σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τον μουσακά μας. Θέλω μία σπάτουλα. Θα ρίξω πάνω από όλο το μουσακά μου την ιστίσιμη μπεσαμέλ μου. Απλώνω. Σιώνουμε καλά. Εδώ. Δεν βάλαμε ούτε αυγουλάκια, δεν βάλαμε ούτε τυρί, ούτε τίποτα. Και έτσι όπως είναι, από πάνω θα προσθέσω τις μελιτζάνες, τις 6 που κράτησα για ομορφιά. 1, 2, 3. Και 1, 2, 3. Τώρα, θα ρίξω λίγο λαδάκι από πάνω, εδώ. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Θα ψήσω 30-40 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα ο μουσακάς μου και βέβαια να δέσουν όλα τα υλικά. Για τον ιστίσιμο μουσακά, φτιάχνουμε πρώτα τη σάλτσα μανιταριών. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Βάζουμε τα μανιτάρια στο μπλέντερ σε δόσεις, χτυπάμε μέχρι να γίνουν μικρά κομμάτια και τα προσθέτουμε στο τηγάνι. Βάζουμε το σέλερι, σοτάρουμε και τα αφήνουμε για 15 με 20 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία από τα μανιτάρια. Ρίχνουμε το κρασί και μόλις εξατμιστεί, προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, την ντομάτα κονκασέ, αλάτι, πιπέρι και σιγοβράζουμε για 4 με 5 λεπτά. Στη συνέχεια κόβουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος σε λεπτές φέτες και ρίχνουμε αλάτι και ελαιόλαδο. Έπειτα τις ψήνουμε στην καυτή γκριλιέρα για 2 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν χρώμα. Για τη σύνθεση, ρίχνουμε ελαιόλαδο σε ένα ταψί, απλώνουμε τις φέτες από τις μελιτζάνες και κρατάμε 6 φέτες στην άκρη. Προσθέτουμε τη σάλτσα μανιταριών, τον βασιλικό ψιλοκομμένο και ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Για την επικάλυψη, λιώνουμε τις βρασμένες πατάτες με το ειδικό εργαλείο για πουρέ. Προσθέτουμε τη μαργαρίνη, πιπέρι, αλάτι, το γάλα σόγιας, το τριμμένο μοσχοκάριδο και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε την ιστίσιμη μπεσαμέλ πάνω από τη σάλτσα των μανιταριών, καλύπτουμε με τις 6 φέτες μελιτζάνας που κρατήσαμε, ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε τον ιστίσιμο μουσακά να κρυώσει, τον κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και ο μουσακάς μας είναι έτοιμος. Θέλω να αφήσετε να κρυώσει καλά για να σερβίρετε. Τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής.
αλλά επειδή το ξέρω αυτό το πιάτο, σας λέω εκ των προτέρων ότι έχει ακριβώς την ίδια γεύση με τον κανονικό μουσακά. Απλά είναι νηστίσιμος. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραία από πάνω έχει κάτσει μπεσαμέλ. Και από κάτω, όντως το τζιξέλ με τα μανιτάρια που φτιάξαμε θυμίζει πραγματικό κιμά. Από γεύση είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Όντως είναι καταπληκτικό. Και να σας πω την αλήθεια, έτσι άμα δεν βάλουμε τις μελιτζάνες από πάνω και βάλουμε ένα νηστίσιμο τυρί και το δώσουμε σε κάποιον και του πούμε ότι είναι κανονικός μουσακάς, θα το πιστέψει 100%. Είναι φανταστικό. Πολύ πιο θρεπτικός, πολύ πιο υγιεινός και το ίδιο νόστιμος με τον κανονικό το μουσακά. Τόπο.